Είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Να υποδεχτούμε πρώτη παίκτρια παίκτη. Παίκτρια. Για να περάσει παρακαλώ στο next please. Καλώς ήρθες φίλη μου. Καλώς ήρθες Λία. Λία. Έλα Λία μου. Καλά σε βρήκα. Έλα να σε γνωρίσω Λία μου. Για να δούμε ποια είσαι εσύ. Τι κάνεις. Καλά, μια χαρά. Πώς αισθάνεσαι. Έχω λίγο άγχος. Έχεις λίγο. Έχω. Άγχος που θέλεις να φτάσεις στον τελικό, αυτό δεν είναι. Ναι, αυτό. Μα γιατί έρχεται κανείς εδώ. Καλά, και για τη φάση. Και για τη φάση. Okay. Αλλά ο τελικός είναι το θέμα. Για τον τελικό ήρθα. Εκεί που καραδοκούν, περιμένουν, ναι. Είναι στη γωνία. Ποιοι? Τα 30.000 ζωντανά μετρητά. Τέλεια. Από πού μας έρχεσαι? Έρχομαι από Αθήνα, από Ηλιούπολη. Ναι. Είμαι μαμά δύο αγοριών. Okay. Είμαι ιδιωτική υπάλληλο, δουλεύω για μια σχεδιάστρια κοσμημάτων. Τέλειο. Έχω το κατάστημα στην Αθήνα. Ναι. Για να δω τα κοσμήματα που φοράς. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Να ψωνίσεις. Εγώ είμαι λίγο πιο λυτή σήμερα. Ναι. Αυτά. Ωραία. Και ήθελα να έρθω εδώ να παίξω. Και καλά ξεκίνησες. Είσαι έτοιμη, πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε. Ναι. Πρώτη ερώτηση. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος πήγε για βρούβες? Πρώτη απάντηση. Πήγε να ζητήσει εξηγήσεις. Mm-hmm. Β. Πήγε να πατήσει στα φύλλα. Ναι. Γ. Πήγε κάπου άσκοπα. Α, ωραία. Το πήγε να πατήσει στα φύλλα είναι μάλλον πολύ άστοχο. Θα ήμουν ανάμεσα στο Α και στο Γ. Και νομίζω πως θα επιλέξω το γάμα. Το γάμα, πήγε ναι, κάπου πήγε άσκοπα. Ναι, κάπου άσκοπα. Για βρούβες, Πήγε άσχετα κάπου, ναι. Να, ναι, έτσι για να λέω. Το κλειδώσουμε. Ναι, να το κλειδώσουμε. Για να δούμε ποια είναι η σωστή απάντηση, παρακαλώ. Πολύ σωστά. Ευχαριστώ. Εγώ το είχα αυτό. Ναι. Πήγε για βρούβες ότι... Γεια σας. Α, είναι και το άλλο. Ναι, ναι. Λες να είναι και το άλλο. Εντάξει, και αυτό όχι, πήγε το... στα θυμαράκια. Ναι, ρε, ή στα κυπαράζια, στα κυπαρίσια. Και στα θυμαρό κυπαρίσια. Έτσι. Πάμε. Να πούμε κάτι πιο ευβίωνο. Ναι, να πούμε. Γιατί θα έρθει και ο Χαρούλης γι' αυτό. Ναι, ναι, μην τον συζητάς. Λοιπόν. Για να δούμε. Αυτό. Τι λέει αυτό, φίλοι μου. Καλό είναι. Δεν είναι πολύ καλό. Τι λέει. 700 πόντι, δεν είναι άσχημο. Κάτσε, είναι το πρώτο μας. Ναι. Δεν πήγε σε παγίδα, δεν έπεσε σε... σε κακό, ας πούμε, σε αγριάδα. Οκ. Okay. Ναι, ναι, είναι κακό. Πάμε να δούμε τη δεύτερη ερώτησή μας. Τι είχαν οι μακρινοί μας πρόγονοι πριν από 500 εκατομμύρια χρόνια? Α. Φτερά. Β. Ουρά. Oh. Γ. Χαυλιόδοντες. Οι μακρινοί μας πρόγονοι. Ναι. Okay. Πριν ένα 500 εκατομμύρια χρόνια. Ναι, σύμφωνα με τη θεωρία του Δαρβίνου, μάλλον. Λοιπόν, ωραία. Θα επιλέξω το Β. Ουρά. Ναι, ουρά. Θες να είχαμε ουρά. Είχαμε ουρά και την κουνούσαμε. Για να δούμε. Την κλειδώνουμε την απάντηση. Ποια είναι η σωστή απάντηση? Ναι, ουρά. Έλα να βρεις ένα πιο ωραίο τώρα. Πάμε. Τώρα θέλω τα τρία. Έχεις ήδη 700 πόντους. Θέλω το 3.000. Καλά ξηγέσαι και το θέλεις. Τι να θέλεις. Αυτό θα πάρω. Πάρ' το. Τι λέει. 900 πόντι, ωραία. 900 και 700, 1.600 έχουμε κι άλλη. Τι. Έχουμε κι άλλη ερώτηση. Ναι. Μακάρι να απαντήσεις σωστά, να ξαναγυρίσεις τραπέζι. Πότε να ξαναπάρεις πόντους. Να είναι εύκολη. Πάμε. Θέλω. Έλα. Ποιος Έλληνας ηθοποιός ζήτησε να γράψουν στο μνήμα του τη φράση «Με συγχωρείτε, κυρίες μου, που δεν μπορώ να σηκωθώ»? Α. Ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Mm-hmm. Β. Ο Αλέκος Αλεξανδράκης. Mm-hmm. Γ. Ο Δημήτρης Χόρν. Mm-hmm. Θα μπορούσαν και οι τρεις, διότι είναι πολύ gentleman και οι τρεις. Είναι το Α, ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Είναι απόλυτα σίγουρα και το λοκάρουμε και το κλειδώνουμε. Αλήθεια. Και όλα. Αλήθεια. Για πάμε. Ναι, 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 ναι. Και το κλειδώσαμε και πάμε να δούμε, είναι το σωστό? Ναι, είναι ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Αυτή η συγκλονιστική προσωπικότητα, ναι. Ο αγαπημένος σε όλους μας Ντίνος Ηλιόπουλος. Και η κόρη του είναι πολύ. Βέβαια, η Εβίτα, η αγαπημένη μου. Η Εβίτα, και η Χίλτα, για να μην πούμε όλη την οικογένεια. Ναι, 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 ναι. Τέλεια.
Λοιπόν, θα πάω από εδώ. Αυτά, εκεί το... Πάρ' το κοντά σου. Πάρ' το. Θα το πάρω. Πάρ' το. Τι λέει? Και 100.700 πόντι. Και πήγες και μακριά για να το βρεις, ε. Έλατε. Να... 1.700 πόντι είναι καλή. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Γιατί ξέρουμε ότι όλοι θα έχουν καλύτερους πόντους από σένα. Θα καθίσεις εκεί. Α, ωραία. Και σου εύχομαι να μείνεις για πολύ. Ναι, να μείνω. Next, please. Επόμενη παίκτρια, παρακαλώ. Για να δω. Η Ανατολή. Καλώς ήρθες, Ανατολή μου. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Έρχεσαι από την Ανατολή, από τη Δύση, από πού έρχεσαι? Από εδώ δίπλα, από το Μαρκόπουλο. Μαρκόπουλο. Ναι. Ανατολή δεν είναι? Ανατολικά προάστια δεν είναι αυτά? Ανατολικά, ναι. Ανατολικά. Πώς είσαι, Ανατολή? Καλά, μια χαρά. Σε καλή φάση είσαι? Σε καλή, μια χαρά. Γουστάρεις παιχνίδι? Γουστάρω, γουστάρω, ναι. Πώς είσαι στη ζωή σου, τι κάνεις? Είμαι παντρεμένη, ναι. Έχω δύο παιδάκια. Τέλεια. Ένα και ένα. Ναι. Αυτή την περίοδο δεν δουλεύω, είμαι άνεργη. Και λες πώς θα περάσω από το Next Please, μήπως πάρω τα 30 χιλιάρικα ή όποια χιλιάρικα. Ή όποια χιλιάρικα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την πρώτη ερώτηση με την Ανατολή. Η πρώτη ερώτηση ρωτάει, τι είναι το παστινάκι? Α. Ριζόδες λαχανικό. Β. Παστέλι φολεγάνδρου. Γ. Γκαζοτανάλια. Δεν το έχω ακούσει. Ούτε στη φολεγάνδρου έχω πάει. Τι να προς το Α κλείνω. Προς το λαχανικό λες? Ναι. Τώρα να είναι παστέλι και το... να το λένε και παστινάκι. Έχω βάλει και λίγο παστινάκι μέσα στη σπανακόπιτα και το έχει κάτι τέτοιο, θες να πεις, ε. Εγώ την κάνω με παστινάκι, λέει τη... Το γάμα δεν ξέρω τι είναι, έτσι κι αλλιώς, ούτε το γάμα. Εντάξει, πρώτη ερώτηση είναι. Μεταξύ του Α και του Β, κλειδώσουμε το Β. Το Β λες? Έλα, ρίξ' τη ζαλιά. Είμαι και νοικοκυρά, λέω μήπως το έχω ακούσει το... Έλα, ρίξ' τη ζαλιά. Β, Β, πάμε, το κλειδώσαμε. Λαχανικό, και το πες, ε. Το είπα. Και το πες. Κάνει λίγο το παστινάκι, ότι έχω βάλει παστινάκι μέσα στη... στη σπανακόπιτα, ότι έχω... Ποτέ μου, δεν το ξέρω, ούτε καν. Ούτε ακουστά. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, γιατί μπορεί να μας την έρθει ο άλλος να μας δώσει τις πληροφορίες, δεν το αντέχω. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Στο τραγούδι «Η Μαλάμο», η Άλκης της Πρωτοψάλτη προτρέπει τη Μαλάμο να βαρέσει Α. Τα πόδια της. Β. Παλαμάκια. Γ. Τα κουμπούρια της. Έλα, γνωστό τραγούδι. Γνωστό, ναι. Εύκολο. Εύκολο. Πες το μέσα σου, έξω σου, τραγούδισέ το. Να σκεφτώ. Το γάμα. Ναι, να το κλειδώσουμε. Να το κλειδώσουμε. Εντάξει. Και τα τρία ταιριάζουν σε χορό, αλλά το γάμα. Ναι, μιλάμε για το συγκεκριμένο τραγούδι. Ναι. Για πάμε, το κλειδώνουμε. Και περιμένουμε να ακούσουμε. Μαλάμω με τη φούρια σου, βάρα τα κουμπούρια σου, βάρα τα κουμπούρια σου, πανάθεμα τη φούρια σου. Δώστε μας το κομμάτι, παιδιά. Παμ και μπούμε οι κουμπούριες, φυτεύεις βόλιας στις καρδιές. Τι ωραίο τραγούδι. Και τι ωραία φωνή αυτή που ακούμε. Δώσε. Τι λέει, 500 πόντι. Δεν έχω δει μεγάλους πόντους σήμερα. Έχουμε άλλη μία ερώτηση, φίλη μου. Εύχομαι να, να απαντήσεις σωστά. Τι δεν φορούσε ποτέ ο Άλμπερτ Αϊνστάιν? Α. Άρωμα. Β. Κάλτσες. Γ. Εσώρουχα. Τι δεν φορούσε ο Αϊνστάιν? Και εδώ στην τύχη θα το παίξουμε. Τώρα, τι μπορεί να με φορούσε? Το γάμα θα ήταν το... Ξέρω εγώ, κάπως είναι τώρα. Κάπως είναι, αλλά... Αϊνστάιν μπορεί... να με φόραγε σόρουχα, γιατί ας πούμε την είχε δει έτσι? Δεν ξέρω, κι εγώ μαζί σου αναρωτιέμαι. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω και την απάντηση, έτσι. Προς τα κάπου κλείνω κι εγώ σε ένα. Προς το Β, πιστεύω.
Κάλτσες. Συντύχει τελείως, ναι. Οκ. Okay. Λοιπόν, κλειδώνουμε τις κάλτσες. Το κλειδώνουμε, ναι. Ποια είναι η σωστή απάντηση, παρακαλώ. Ναι, φίλοι μου. Νάτες. Πολύ σωστά. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Δεν φορούσε κάλτσες και αυτό το γνωρίζουμε από ένα γράμμα στη σύζυγό του Έλσα, στο οποίο αναφέρει πως κάθε φορά που φορούσε κάλτσες, εκείνες τρυπούσαν στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού. Και για να μην κατηγορηθεί για έλλειψη πολιτισμού, σε όλες τις επίσημες εκδηλώσεις φορούσε μπότες, για να μην φαίνεται ότι δεν φοράει κάλτσες. Μάλιστα. Αυτά. Αυτός αισθάνεται τώρα ότι μας ενημέρωσε, μας. Ναι. Του λέω κι εγώ, ναι. Πάμε. Έχεις 500 πόντους μέχρι τώρα. Για να δούμε. Τι λέει αυτό, φίλοι μου. Έλα, παιδιά! Να τη, παιδιά, η πόντη! 3.500! Λιάκι μου, γλυκό! Πάρα πολύ χάρηκα που σε γνώρισα. Χάρηκα. Που είσαι αυτό το κορίτσι, το τρελοκόριτσο, ναι, 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 με αυτά τα μαλλιά. Με αυτά τα χρώματα, με αυτά τα δαχτυλίδια. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα ξανάρθω. Μακάρι. Να ξανάρθω. Γιατί όχι, αμαλάκι. Το δένουμε. Ναι. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Φιλιά, γεια, γεια. Λοιπόν, Ανατολή, λοιπόν, εδώ παίρνει τη θέση κανονικά με 3.500 πόντους. Έκανε μεγάλη διαφορά, έτσι. Είδατε λοιπόν τι ανατροπή έχει τον Next Please στη στροφή. Εκεί που λες το έχει χάσει, τώρα έχει πάει. Δεν έχει πάει καλά η κοπέλα, δεν απάντησε και σε μία ερώτηση. Είχε λίγους πόντους. Ναι, δώσ' το. Έτσι. Και έτσι λοιπόν εμείς θα υποδεχτούμε τον επόμενο παίκτη μας. Next Please. Παίκτρια ξανά, έτσι θέλω, γυναικάρες. Πάμε, κορίτσια. Πάμε. Η Μαρία, καλώς ήρθες, Μαρία μου. Έλα, Μαρία μου, εδώ να σε γνωρίσουμε. Πώς είσαι, λουλουδάτες είσαστε σήμερα. Η Λία που έφυγε ήταν πιο λουλουδάτη από σένα. Και εσείς φοράγατε λουλουδάτα στις εκπομπές. Ναι, καμιά φορά. Ναι, ναι. Δεν φημίζομαι βεβαίως για τα λουλουδάτα μου. Ναι, εντάξει. Πιο πολύ για τη μαυρίλα. Όχι, εντάξει. Μια χαρά. Ρίχνω και κανένα λουλούδι που και πού. Έπιασε κορό εδώ τον κόσμο. Ήθελα πολύ να σας γνωρίσω. Χαίρομαι, Μαρία μου, γλυκιά. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να σου μιλώ στον ελληνικό. Ναι, ναι, βέβαια. Κάντε το κι εσείς, σας παρακαλώ. Ναι, ναι. Εντάξει. Με τι ασχολείσαι, Μαρία? Τώρα είμαι συνταξιούχος. Πριν δούλευα στην παλιά Βουλή στο λογιστήριο. Τι θα έχεις δει εσύ εκεί. Εντάξει, ωραία ήταν. Στην παλιά Βουλή στο λογιστήριο. Ναι. Τα έχεις δει όλα τα κομμάτια της Βουλής δηλαδή. Ναι, εντάξει, αφού δούλεψα 33 χρόνια εκεί. Μα φέρεις πάνω σου κάτι από κομιλφό εσύ. Δηλαδή είσαι κορίτσι της Βουλής, φαίνεται αυτό. Ναι. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε την πρώτη ερώτηση. Ναι. Έλα, παιδιά. Πάνω σε τι γράφτηκε η ιδέα για τη σειρά μυθιστορημάτων Harry Potter? Α. Σε χαρτοπετσέτα. Β. Σε πάπυρο. Γ. Σε καθρέπτη. Καθρέπτη. Ναι. Τι να πω τώρα. Θα πάω με την τύχη, γιατί δεν το ξέρω ακριβώς. Θα πω σε το Α, σε χαρτοπετσέτα. Ναι, λες μήπως ήταν στο πρόχειρο του. Ναι, ήταν κάπου και σημείωνε. Ναι. Δεν βλέπεις τον πάπυρο που είναι όχι, πιο επίσημο. Δε, είναι δύσκολο το πάπυρο να βρεθεί. Σε καθρέφτη πρέπει να... Ούτε σε καθρέφτη. Τι, με το κραγιόν θα έγραφε. Οκ, okay, οπότε το κλειδώνεις τη χαρτοπετσέτα. Ναι, ναι, χαρτοπετσέτα. Τέλεια. Πάμε, παιδιά. Να δούμε, παρακαλώ, τη σωστή απάντηση, παρακαλώ, σε βοηθέ. Ναι, φίλοι μου, πολύ σωστά σκέφτηκες. Και μάλιστα μέσα σε βαγόνι τρένου. Αλήθεια. Βεβαίως. Ωραία. Πάμε. Ναι, τι λέει. Τι είναι. Καλά που δεν είχες να χάσεις τίποτε. Ήτανε για να χάσω. Αυτό δηλαδή είναι η χρεοκοπία, χει. Κατευθείαν στη χρεοκοπία, εγώ. Δεν πειράζει. Δεν, είναι αυτό που λέμε: δεν έχει τίποτα να χάσει, το ξέρει. Ναι, το ξέρω. Τέλεια. Δεν είχε τίποτα να χάσει. Τώρα θα έχει. Θα πάμε παρακάτω. Έχει άλλε δύο ερωτήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, η αγελάδα μου γκρίζει, το λιωτάρι βρυχάται και η κότα. Α. Κοκορίζει. Β. Κακαρίζει. Γ. Κικυρίζει. Η κότα, ε. Ναι. Για να κοκορίζει δεν νομίζω. Ούτε να κικυρίζει. Θα πω το Β. Κακαρίζει. Κακαρίζει. Έτσι νομίζω. Να το κλειδώσω. Ναι. Πάμε. Ποια είναι η σωστή απάντηση?
Κακαρίζει. Μπράβο, φίλε μου, συγχαρητήρια. Μπράβο. Και αυτό που λένε το τραγούδι, το κοκοράκι κυκυκυκυ, δεν είναι, γιατί είναι κοκοράκι. Ναι. Ναι, το κυρικικό. Μπράβο, ρε φίλοι, συγχαρητήρια. Έλα, πάρε τώρα κάτι καλό, σε παρακαλώ, όμως. Για να δούμε. Ναι, τι λέει. Μόνο. 200 πόντι. Τίποτα. Λοιπόν, δεν προχωράμε όπως καταλαβαίνεις, γιατί ακόμα και 3.000 πόντους να πάρεις, έχεις 200 μέχρι τώρα, δεν μπορείς να ξεπεράσεις τους 3.500 πόντους που έχει φίλη μας η Ανατολή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία μου, γλυκιά. Ευχαριστώ και εγώ που σας γνώρισα. Ενώ ήταν πολύ καλή στις απαντήσεις σου, πραγματικά δεν ήμουν τυχερή. Δεν κατάφερες τους πόντους. Καλή τύχη. Κύριε Θεατόπουλά μου, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι και ερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο. Next Clear. Τώρα όλοι μπαίνουν στη σειρά και κερδίζουν στο νέο παιχνίδι γνώσεων του Open. Δήλωσε συμμετοχή στο www.tvopen.gr κάθετος Next Please ή κάλεσε στο 211-1907-290 και μπορείς να κερδίσεις έως 30.000 ευρώ και πολλά δώρα. Εκεί που θα διεκδικήσει και είναι πολύ πιθανό να πάρει να απαντήσει στις 12 ερωτήσεις 30.000 ζωντανά μέτρα τα ευρώπουλα. Μ' αρέσει αυτό το νούμερο. Θέλω κάποιος να το πάρει με τρέλα. Next please. Αγόρι. Καλώς ήρθες. Είναι ο Σπύρος. Καλώς ήρθες, Σπύρο μου. Καλησπέρα. Για να δούμε τι γίνεται με το Σπύρο, παιδιά. Τι έγινε, αρχηγέ μου. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Ωραία. Καλώς ήρθες. Είσαι καλά. Δύο πράγματα έχεις να μου πεις για πάρτι σου. Δύο πράγματα. Ναι. Τι δουλειά κάνεις, ας πούμε. Ιδιωτικός υπάλληλος είμαι. Οκ. Okay. Είμαι 44 και λατρεύω τα ταξίδια πλέον. Σ' αρέσουν τα ταξίδια, πολύ. Πλέον. Ποιο είναι το πιο ωραίο ταξίδι που έχεις κάνει. Προτιμώ την Ασία. Στον Μπαλί το πιο ωραίο. Κάνεις τέτοια, ε. Ναι. Α. Φίλε μου, σου εύχομαι να πάρεις τα 30.000 ευρώπουλα να τα σκίσεις τα ταξίδια. Ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν. Πρώτη ερώτηση. Πώς λέγεται το αλλαντικό που βάζουν στην καρμπονάρα οι Ιταλοί. Α. Καρμπονάτο. Β. Γκουαντσιάλε. Γ. Μορταδέλα. Τι με κοιτάς. Με κοιτάς σε κοιτώ και μετά σιωπή. Και μετά τι λένε, κάτι λένε. Σιωπή. Το τραγούδι δεν λέει. Με κοιτά, σε κοιτώ και μετά σιωπή, δεν λέει το τραγούδι. Και μετά σιωπή. Νομίζω ναι. Όχι. Και μετά το τέρμα. Και κανείς, κανενός. Mm-hmm. Πάμε. Λοιπόν, νομίζω το ξέρω. Ναι. Είναι αυτοβίτα. Ναι. Και είναι, νομίζω ότι είναι μάγουλα από χοιρινά. Χοιρινά μάγουλα. Ναι. Βίτα, λοιπόν, κλειδώνουμε. Και... Και είναι το σωστό. Ιταλιάνο, έλα να γυρίσουμε. Δεν ξέρω. Μακάρι να ήξερα ποιο είναι το καλύτερο. Το μπροστά. Τι λέει. Τι πήρες. Ωραίος. Το είδε ο κόσμος. Αυτό γίνεται δεύτερη φορά σήμερα, έτσι. Ναι, το είδα, ναι. Είναι το... σου παίρνει το 50% αυτό που, από αυτό που δεν έχεις. 0 στο 0. Εντάξει, ναι, 0... άμα πάρεις από το 0 το μισό, πόσο είναι. 0 πάλι, ε. Είμαι γεννημένη για τέτοιες πράξεις, εγώ, να ξέρεις. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση, Σπύρο. Έχουμε άλλες δύο ερωτήσεις, ε, μη μασάς. Έλα. Πάμε, παιδιά. Δεν πέφτουμε. Η Δέσποινα Βανδύ τραγουδά. Ανάβεις φωτιές και πίσω σου αφήνεις α. Πληγωμένες καρδιές. Β. Ανοιχτές πληγές. Γ. Συντρίμια. Το ξέρεις το τραγούδι. Κάτσε, το λέω από μέσα μου τώρα. Ναι. Κοίτα, όλα θα ταιριάζανε, η αλήθεια είναι. Νομίζω αφήνεις πληγωμένες καρδιές. Πληγωμένες καρδιές. Να το κλειδώσουμε. Locked. Κλειδώσαμε. Για πάμε να δούμε, παιδιά.
Μπροστά σου θα πάρεις. Ναι, πάλι. Πριν αυτό πήρες και ήταν μείον 50. Άμα είναι πάλι μείον 50, μπορεί να κερδίσω κάτι. Τι να κερδίσεις, το... Ξέρω εγώ. Θα πάρεις το βραβείο του Γκαντέμι. Τι κερδίζει ο Γκαντέμις. Δεν το έχουμε. Δεν περιέχεται στη βίβλο της συγκεκριμένης... Κακός. Θα πρέπει να το είχατε ερμηνήσει. Θα το έχουμε υπόψη. Λοιπόν, να ξαναπάρω αυτό. Ναι, και πάμε να δούμε. Έλα, να είναι ωραίο, πάμε. Τι λέει, τι λέει, 500 πόντι. Πάμε. Έχουμε κι άλλη μία ερώτηση. Έχουμε 500, έτσι. Εντάξει. Για να τους αποκτήσουμε. Από τίποτα, εδώ, ναι, σωστά, Παναγία μου. Πάμε, παιδιά, στην τρίτη ερώτηση, παρακαλώ. Πόσες εκφράσεις μπορεί να πάρει ένα πρόσωπο σύμφωνα με έρευνα Αμερικανών. Α, 200. Mm-hmm. Β, 800. Γ, 10.000. Μάλιστα. Να υποθέσω ανθρώπινο πρόσωπο, ε. Ναι, ανθρώπινο. Θα έλεγε αν ήταν άλλο πρόσωπο. Τώρα δεν το ξέρω. Μου φαίνεται πολύ... Πάρτε με πιάνε. Τώρα με πιάνε. Ευχαριστώ. Επιτέλους, δώσε μια απάντηση, σε παρακαλώ. Να, έχει δίκιο τώρα η Αλέκα. Έχει δίκιο. Δεν ξέρω, είναι και το ζώδιο. Δεν μπορώ να... 10.000, πολλά δεν είναι. Τι να σου πω τώρα, εγώ δεν μπορώ και να μιλήσω. 10.000 εκφράσεις. Πόσες εκφράσεις, ξέρω εγώ. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά δεν μου φαίνεται και πολύ... Λοιπόν... Θα πάω στα 800. 800 εκφράσεις. Okay, ή... Περίμενε. Περιμένω. Μην έτσι κι αλλιώς τι, και να το βρούμε, πρέπει το μείον 50 θα πάω. Σόπα ρε φίλε, μην το πεις, δεν θέλω σκέφτεσαι έτσι, σε παρακαλώ. Η Ανατολή το ίδιο σκεφτόταν και είδες τι έγινε μετά. Ανίτα. Έλα. Πάμε στο Σεβίρ, πάμε στις 10.000. Βιτά. 10.000. Α, το αγρίευεις, ε. Ναι. 10.000, για να δούμε. Το αγρίευε, παιδιά, πολύ. 10.000, το κλειδώσαμε. Σωστή απάντηση, παρακαλώ. Τι λες, ρε φίλε! Τι λες, ρε φίλε! Κάνουμε τόσες χιλιάδες εκφρασίες. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, κάνουμε, λέει, 40 βασικές και από εκεί και πέρα, 44 βασικές και από εκεί και πέρα έχει ψηλάκια που αλλάζουν. Όλοι. Και φτάνουμε στους 10.000. Ναι, μπορούμε να κάνουμε 10.000 εκφράσεις. Απίστευτο, έτσι. Πώς σου ήρθες, πώς φλάσαρες εσύ. Δεν ξέρω. Είπα, αφού λέω, αποκλείδαν αυτό. Τώρα, ρε φίλε, τώρα όμως που το κατάφερες αυτό, δεν θα είναι κρίμα να μην πάρεις ένα ωραίο. Ποιο είναι το ωραίο? 3.000 πρέπει να πάρεις. 3.000, άντε να δω. Για να έχεις ισοπαλία με την Ανατολή και να γυρίσετε εκεί. Δύο πάμε για ταλαιπώρια δηλαδή. Άρα θα δούμε. Θα ξαναπάρω τα μπροστά, δεν ξέρω, μου έχει κάτι. Εξηγήσου, έλα. Τι λέει, έχω αγωνία μαζί σου. Είναι. Πες μου τι είναι. 900 πόντι. Θα ήταν πολύ ωραίοι αν δεν είχε προηγηθεί όλη αυτή τη μανούρα. Χάρηκα πραγματικά. Και εγώ, πολύ Σπύρο, που χάρηκα. Ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα. Ευχαριστώ που ήσουν κοντά μας. Πάμε, συνεχίζουμε. Πάμε στην επόμενη παίκτριά μας. Next, please. Έλα, φίλοι μου, έλα. Α, έχουμε εδώ φωνασκίες, ομαδικές φωνασκίες. Έχεις το κοινό σου φέρει εδώ. Έχεις fans. Ναι. Τι γίνεται με σένα. Ξένια. Ναι. Για πες μας, Ξένια μου, από πού μας έρχεσαι. Από Αθήνα. Ναι. Με 23. Ναι. Και γιατί μου το λες έτσι, με 23, μου τις πάσεις θέλεις τώρα, έτσι. Μου το λες προκλητικά, είμαι 23. Είμαι 23. Και εγώ είμαι 54.
Είμαι make-up artist. Τι είσαι? Make-up artist. Γουστάρω. Ναι. Ναι. Δικιά μας είσαι δηλαδή. Ναι. Της πιάτσας αυτής της καλλιτεχνικής. Ναι. Okay. Αυτά. Παντρεμένη, μόνη. Είμαι αραβωνιασμένη. Πόσο καιρό είσαι αραβωνιασμένη? 4 χρόνια. 4! Ναι. Και μέχρι τα 5 πάω, μετά δεν ξέρω. Πλάγα κάνεις. Πού τον έχεις τώρα? Εδώ είναι. Πού εδώ? Εκεί. Εδώ ανάμεσά μας? Ναι, εδώ ανάμεσά μας. Στο κοινό είναι? Ναι, ναι, ναι. Ποιος είναι? Θέλεις να έρθεις να σε γνωρίσουμε? 4 χρόνια. 4 χρόνια. Εσύ θέλεις να παντρευτείς? Ναι. Είσαι σίγουρη? Ναι. Γιατί θέλεις? Εντάξει. Τι κάνεις, καλώς ήρθες. Πώς είναι το όνομά σου? Τηλέμαχος. Τηλέμαχος. Πολύ χαίρομαι, Τηλέμαχε, που σε γνωρίζω. Και είστε 4 χρόνια αραβωνιασμένοι? 4 χρόνια, ναι. Για έλα από εδώ έτσι, να πω. Γιατί είσαστε 4 χρόνια αραβωνιασμένοι, ρε φίλε? Για πάντα. Από έρωτα είμαστε. Ναι, αλλά 4 χρόνια τον αραβώνα τον κάνει κάποιος για να πάει στο γάμο, να πούμε. Θα πάμε. Πότε με το καλό? Με το καλό το καλοκαίρι. Ποιο καλοκαίρι? Θα μιλάμε για 5 χρόνια αραβωνιασμένοι πια. Όχι. Πολλά θέλουμε τον Ιούλιο. Τι θέλετε, εσύ θέλεις. Αυτή ήθελε να έχει ήδη παντρευτεί. Άστα αυτά. Αυτά τα θες εσύ. Η Ξένια θέλει άλλα. Ήθελε γάμο. Ήθελε. Σα κάνω εγώ τώρα μεταξύ σα, δεν θα πάθει. Πήγαινε λίγο δίπλα στην Ξένια. Ξένια, εσύ δεν ήθελες να έχεις παντρευτεί μέχρι τώρα? Θα ήθελα. Για ποιο λόγο δεν έχετε παντρευτεί μέχρι τώρα? Μια πέσα. Ακόμα είμαι το. Να το πάρω απόφαση. Τι να πάρεις απόφαση, αγόρι μου? Τι να πάρεις απόφαση? Μιλάμε, έχεις αραβώνα 4 χρόνια. Για μένα θα έπρεπε να έχει τελειώσει αραβώνας αυτός, παιδιά. 4 χρόνια αραβώνα. Καταρχάς. Κοίτα, Ξένια, φοβάται μην τον χάσει. Τον πιάνει από πίσω. Α, είσαι καψούρα μαζί του, ε. Ναι, πάρα πολύ. Ωραία. Εσύ γιατί δεν προχωράς, ρε φίλε? Θέλω να προχωρήσω. Ναι, και γιατί δεν έχεις προχωρήσει? Είναι μέχρι να το πάρω απόφαση. Έλα λίγο να σου πω. Με τρομάζει λίγο ο γάμος, δεν ξέρω. Να σου πω. Με τρομάζει. Ναι, δηλαδή τι απόφαση? Δηλαδή, μόλις σκέφτομαι ότι θα φτάσω εκεί στην εκκλησία, ξέρω εγώ, ανθοδέσμιες ιστορίες, κάτι με πιάνει. Δηλαδή, μετά μπορεί να λυκωθεί. Δηλαδή, τελετή σε φρικάρει εσένα? Ναι, ναι. Τελετή, τα ρίζια, όλα. Δηλαδή, είναι. Έχεις ριζοφοβία, το ρύζι φοβάσαι. Θα κάθομαι μετά σπίτι, θα βγάζω ρύζια. Και γαμοφοβία έχεις? Όχι, εντάξει, απλά είναι ότι. Δεν ξέρω, μου βγαίνει, μου είναι κάπου. Δηλαδή είναι η ίδια η τελετή που σε ενοχλεί? Ναι, ναι. Ωραία, γιατί δεν έχεις κάνει ένα πολιτικό μέχρι τώρα γάμο? Αυτό σκεφτόμουν. Κάτσε, ρε φίλε, τα σκέφτεσαι πάρα πολύ τα πράγματα όμως. Κάποια πράγματα γίνονται, δεν συζητιούνται. Πόσο θα το σκεφτείς και θα το. Πάρτε και αυτό το τραγούδι με εκνευρίζει, θα το πάρει το κορίτσι. Αυτό δεν το έχει πάρει, λέμε. Τι θα το πάρει? Να σου πω τώρα κάτι. Τώρα, εδώ δεν το πας καλά. Δεν το πάω. Το έχεις καταλάβει, έτσι? Δεν έχουμε και τα σκαμπό μας και τα πιατίνια μας, δεν έχουμε τίποτα εδώ μέσα. Να το συζητήσεις με τον εαυτό σου, η γνώμη μου είναι. Ή πρέπει να ξεπεράσεις τη φοβία για την τελετή, ή όλο αυτό είναι παραμύθι, πουλά μου, χόρεψε αγαπούλα μου, και απλά στρίβεις δια του αραβώνος. Όχι, όντως, αν είναι το δεύτερο, ξηγέσαι άτσαλα. Όχι, δεν είναι. Αν είναι το πρώτο, συμπάσχομαι και. Είναι το πρώτο, είναι το πρώτο. Αλήθεια? Ναι. Το πρώτο πήγε να το δεις, ρε φίλε. Πήγε να το δεις έναν άνθρωπο, δεν είναι τίποτα. Θα πας στον ειδικό και θα του πεις: ειδικέ, έχω πρόβλημα με το ρύζι, έχω πρόβλημα με την ποπονιέρα, έχω πρόβλημα με τα κεριά, με όλα αυτά τα πράγματα που έχουν μέσα εκκλησίες. Εγώ σε καταλαβαίνω. Εγώ νομίζω όταν το είδα αυτό, όλο δεν σκιάχτηκα. Το είδα κι εγώ και το έβλεπα και στην τηλεόραση πριν πάω. Είναι σκιαχτικό, αλλά να σου πω κάτι όμως. Άμα αυτό το πράγμα το έχεις αποφασίσει, πήγαινε κάτω. Η άλλη είναι 4 χρόνια, τη βλέπεις πως είναι. Ήρθα και κάνα πόδι στο τέλος. Σε βλέπω για σούτο. Σιγά σιγά σε βλέπω για λαμινόρε, ε. Με τρόπο, το λέω. Εντάξει, εγώ στα είπα. Όπου μπορώ να βοηθήσω, μου λες. Μην κοιτάς τώρα next please και τέτοια. Όλη η άλλη δουλειά λειτουργεί έτσι κανονικά. Λοιπόν, πάμε στο next please. Την εκπομπή να μου θυμίζετε που και πού που κάνουμε, να μην ξεχνιέμαι. Next please, το τηλεπαιχνίδι, δεν είναι? Οκ, okay, εντάξει, πάμε. Λοιπόν, με ερωτήσεις είναι αυτό, ε, ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε την πρώτη ερώτηση. Είμαι γιος κληρικού, ροκάς και μου αρέσει το έντονο θεατρικό μακιγιάζ. Ποιος είμαι? Α, ο David Bowie. Β, ο Alice Cooper. Γ, ο Bono. Ποιος είναι όλα αυτά τα πράγματα? Δεν τα ξέρω, να πω την αλήθεια. Θα απαντήσω τελείως τυχαία. Είμαι γιος κληρικού, ροκάς. Ναι.
και μου αρέσει το έντονο θεατρικό μακιγιάζ. Ποιος είμαι, ποιος είμαι. Είμαι ανάμεσα στο Α και στο Β, να πω την αλήθεια. Μπορώ να σου πω εγώ, ξέρεις την κατάστασή μου. Θα πω το Β. Β, ο Άλης. Ναι. Το κλειδώνεις. Το κλειδώνω, το κλειδώνω. Οκ, το κλειδώνουμε. Κλειδωμένος πια ο Άλης. Προχωράμε το πρόγραμμά μας για να δούμε τη σωστή απάντηση, παρακαλώ. Και είναι ο Άλης, ο Κούπερ. Μπράβο. Γυρνάω. Δώσ' το. Παιδιά, τι... Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ρε παιδιά, ένα λεπτό, τι μας συμβαίνει σήμερα εδώ μέσα. Μείον, όλοι ξεκινάνε με μείον 50, με χρεοκοπίες. Τι να πω, ρε φίλε. Εν τω μεταξύ, να σου πω και κάτι άλλο. Εσύ τώρα δεν του την έχεις πει ποτέ με τα 4 χρόνια, Αραβώνα μου. Την έχει δώσει τώρα εμένα αυτός. Όχι, το πρόβλημά του δεν πρέπει να τον βοηθήσει να το ξεπεράσει. Πρέπει, πρέπει, πρέπει. Κάποια στιγμή. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα εδώ πέρα. Φοβάται το ρύζι, φοβάται τον ηθικό, φοβάται την κομπονιέρα. Φοβάται αυτό ή φοβάται τη δέσμευση. Να μας το πει, να το ξέρει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω τι φοβάται. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Πάμε στην επόμενη ερώτηση, ναι. Δεύτερη ερώτηση και. Τι κάνουν τα ψάρια Black Drum και δεν αφήνουν τους κατοίκους της Φλόριντα να κοιμηθούν? Α. Θορυβώδες σεξ. Β. Ομαδικά παιχνίδια. Γ. Κυκλοφορούν νυχτερινές ώρες στη στεριά. Μάλιστα. Τα Black Drum δεν αφήνουν τους κατοίκους της Φλόριντα να κοιμηθούν. Τι λες, ρε φίλε. Πάντως, ό,τι και να κάνουν, έχουν προσωπικότητα. Δηλαδή, ναι. Τα Black Drum, έτσι. Κλειδώνω στο Β. Κλειδώσαμε το Β. Να δούμε, παρακαλώ, ποια είναι η σωστή απάντηση. Πες μου ότι κάνουν θορυβώδες σεξ. Εντάξει, δεν πειράζει. Ωραία. Ο θόρυβος που εκπέμπουν τα συγκεκριμένα ψάρια κατά τη χειμερινή περίοδο αναπαραγωγής κρατάει ξύπνιους όλους τους κατοίκους της Φλόριντα. Τι λες, αυτό εδώ είναι αυτό το ψάρι. Ναι, 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 ακριβώς. Black Drum. Ναι, και φτάνει μέχρι τα 165 δεσιμπέλ. Καταλαβαίνετε γιατί φασαρία μιλάνε. Ναι. Είναι και λαχτάρα, δεν το παίρνετε από τη φωτογραφία. Δονούνται οι τείχοι, οι άνθρωποι δεν μπορούν να κοιμηθούν. Ακούγεται ένα συνεχόμενο βοητό. Φίλε. Απίστευτο. Και να ζητάς να είσαι κοντά στη θάλασσα, να πούμε να χαλαρώνεις και να έχεις τον Black Drum να κάνεις σεξ όλη την ημέρα. Ακριβώς, ακριβώς. Και σκεφτείτε, μιλάμε για σεξουαλική πράξη. Πού να μαλώνανε κιόλα. Σκέψου, σκέψου, σκέψου. Τι πειράζει. Σε αυτό το σημείο θα σε χαιρετήσουμε, διότι ακόμα και αν αποκτήσεις 3.000 πόντους, φίλοι μου, δεν ξεπερνάς την Ανατολή που έχει ήδη 3.500. Σε ευχαριστούμε, Ξένια, από γλυκιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι τα έχεις πάρει τα μηνύματα, έτσι. Εννοείται. Πρέπει να τελειώνεις με τους Αραβώνες. Ναι, πρέπει. Ή διάλυσε τον Αραβώνα. Διάλυσε τον. Όχι. Γιατί, να κάνεις ένα τσαμπουκά. Όχι, όχι. Πάμε στον επόμενο παίκτη μας. Next, please. Έλα. Να το αγόρι. Καλησπέρα, Νίτα μου. Τι κάνεις, Γρηγόρη μου, γλυκέ. Καλά, χαίρομαι που σε γνωρίζω και από εγώ, κοντά. Και εγώ χαίρομαι πολύ. Είσαι πολύ γλυκά. Να είσαι καλά. Εν τω μεταξύ, βλέπω ότι γίνεται μεγάλο χαϊλίκι με σένα. Έχω πολλούς φίλους. Εντάξει. Έχεις εδώ ανάμεσα φίλους. Βεβαίως. Λοιπόν, Γρηγόρη, για πες με τι ασχολείσαι. Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος. Ναι. Τελευταία κάνω περιοδία στα νησιά. Θα φύγω τώρα στην Άξο. Δηλαδή, τι κάνεις στα νησιά. Κάνω σεζόν, όπως το λέμε. Φεύγω τον Μάιο και γυρνάω τον Οκτώβριο. Ναι, ρε φίλε, αλλά ποια είναι η σεζόν, με τι ασχολείσαι? Α, σε ξενοδοχείο. Α, οκ. Okay. Ποια είναι η ειδικότητα, ας πούμε, στο ξενοδοχείο? Γενικών καθηγόντων. Γενική παθολογία ξενοδοχειακή. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Να πάμε. Πάμε, πρώτη ερώτηση. Ποιος ήταν ο τίτλος της τηλεοπτικής εκπομπής του Φρέντι Γερμανού από το 1969 έως το 1975 στον τότε σταθμό της ΕΝΕΔ? Α. Ψωμί και αλάτι. Β. Αλάτι και πιπέρι. Γ. Μέλι και ζάχαρη. Καλή ερώτηση. Καλή ερώτηση. Yeah. Βέβαια είναι καλή. Μέλι και ζάχαρη το αποκλείω. Είμαι μεταξύ ψωμί και αλάτι και αλάτι και πιπέρι. Ρε φίλε. Ναι. Δεν έβλεπες τηλεόραση εσύ στην ΕΝΕΔ το 1975. Πώς δεν έβλεπα.
Ανελιπώς. Τι ηλικία έχεις, Γρηγόρη μου? Ε? Πώς? Δεν τη λες. Τέλος πάντων, πάμε αλλιώς. Το 75 τι ηλικία είχες? 61 είμαι. Και για το 75 πόσο ήσουν, λοιπόν? Εγώ ήμουνα 5, εσύ το 61. Θα σου πω, Ανίτα μου, ήσουν 14 χρόνων, ρε φίλε. Δεν μπορεί να μην ήξερες ότι πρέπει να ότι θα κλειδώσεις το Β. Έλα, το κλείδωσες, το πες. Το κλείδωσες. Πάμε να δούμε, παρακαλώ, τη σωστή απάντηση. Ε, ναι, ναι. Για πάμε να δούμε εδώ τώρα. Ναι, πάμε να δούμε τι θα γίνει τώρα. Ξεκίνα λίγο δυνατά, σε παρακαλώ, γιατί όλοι ξεκινήσανε περίεργα, ε. Τι λέει, Γάλτο, τι λέει. 200. 200 πόντι. Ωραία, είναι 200 πόντι. Είναι 200 πόντι. Είναι 200 πόντι. Έχει 3.500 πόντους τώρα η Ανατολή. Μας βλέπει, ξέρεις πώς μας βλέπει τώρα εδώ. Ναι. Μην λες τίποτα, δεν ξέρουμε. Okay, Γρηγόρη. Πάμε. Πάμε. Δεύτερη ερώτηση. Από τι υλικό είναι φτιαγμένα τα χαρτονομίσματα ευρώ? Α. Mm. Από χαρτί και ρητίνη. Β. Από νάιλον. Γ. Από βαμβάκι και λινό. Δύσκολη ερώτηση. Θα σου αποκλείσω το Β. Ναι. Το Β, το νάιλον. Ναι. Το κάνεις αποκλειστό? Νομίζω ναι. Ναι. Θα παίξω μεταξύ Α και Γ. Τώρα... Okay. Θα κλειδώσω το Α. Από χαρτί και ρητίνη. Mm-hmm. Το κλειδώνουμε? Ναι, ναι. Το κλειδώσαμε, παρακαλώ. Δώστε μας τη σωστή απάντηση, παρακαλώ. Από βαμβάκι και λινό, φίλε μου. Δεν θα προχωρήσουμε, διότι ακόμα και αν πάρεις 3.000 πόντους, δεν μπορείς να ξεπεράσεις τους 3.500 πόντους που έχει η φίλη μας. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες, Γρηγόρη μου. Καλή σεζόν να έχεις, ε. Καλή σεζόν. Θα περάσει τέλεια φέτος. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν με την Ανατολή φτάσαμε στον τελικό, παιδιά. Με την Ανατολή φτάσαμε στον τελικό. Με την Ανατολή θα προχωρήσουμε στις 12 ερωτήσεις. Με την Ανατολή θα ζήσουμε το αν θα καταφέρει να απαντήσει στις 12 ερωτήσεις για να πάρει τα 30.000 ζωντανά μετρητά ευρώπια. Λοιπόν, πάμε σε... Δεν σε βλέπω πολύ καλά. Σε βλέπω πολύ... Άγχος έχεις. Μα σε βλέπω νταουνιά. Λέω, τώρα θα πέσεις. Τώρα που φτάνεις στο τελικό, που θα πάρεις τα 30.000. Θα τα παλέψεις να τα πάρεις. Το εύχομαι πραγματικά πολύ. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο. Next Quiz. Τώρα όλοι μπαίνουν στη σειρά και κερδίζουν στο νέο παιχνίδι γνώσεων του Open. Δήλωσε συμμετοχή στο www.tvopen.gr, κάθετος Next Please, ή κάλεσε στο 211-1907-290 και μπορείς να κερδίσεις έως 30.000 ευρώ και πολλά δώρα. Με αυτές τις 12 ερωτήσεις θα περάσουμε στο τελικό. Ρε Ανατολή, δεν μπορώ να σε βλέπω πεσμένη, ρε φίλη. Κάτσε τώρα λοιπόν. Δηλαδή εδώ πέρα έχεις φτάσει στο τελικό. Πας να διεκδικείς 30.000. Λίγο χάι θέλω, ρε φίλη. Λίγο, ναι, πρέπει, πρέπει. Θέλω να ανέβεις λίγο, σε παρακαλώ. Όχι, δεν σε κοιτάζω. Έχει ένα πεσμένο θέμα. Έλα, πάρτα αλλιώ. Δώσε μας μουσική να γουστάρουμε, Σταύρο. Πάμε. Εγώ θα σου κάνω 12 ερωτήσεις. Εσύ πρέπει να απαντήσεις και στις 12 για να πάρεις τα 30.000 ευρώ, πράγμα το οποίο σου εύχομαι πραγματικά. Όμως, όσες περισσότερες θα απαντήσεις, αν δεν τις απαντήσεις όλες, πίσω έχουν ποσά αυτές, όπως ξέρεις, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, μετράμε 90 δευτερόλεπτα και ποια πολεμική τέχνη γεννήθηκε στην Κορέα? Το καράτε. Τα εκβοντώ. Τι είναι το σαβόρο? Λαχανικό. Σάλτσα φαγητού. Ποιου χρώματος φανάρι έχει επικρατήσει να λέγεται Γρηγόρης? Το πράσινο. Σωστό. Ποιο ιταλικό νησί είναι διάσημο για τα έργα τέχνης από γυαλί που παράγονται εκεί? Σικελία. Το Μουράνο.
Ποιος ήταν ο αρχιτέκτονας της Σαγράδα Φαμίλια? Πάσο. Αντώνη Γκαουντή. Ποια πλατεία της Αθήνας ονομάζεται επισήμως πλατεία Φιλικής Εταιρείας? Βουκουρεστίου. Κολονακίου. Τι αντικείμενο κρατά στα χέρια του ο θεός Θόρ της σκανδιναβικής μυθολογίας? Τρίαινα. Σφυρί. Πόσοι παίκτες από κάθε ομάδα βρίσκονται στην πισίνα σε έναν αγώνα πόλο? 9. 7. Τι είναι η φιάπα στο παπούτσι? Το τακούνι. Η περιψωμένη σόλα. Ποιο είναι το νησί της Αποκάλυψης? Η Πάτμος. Σωστό. Ποιος αριθμός είναι το πενταπλάσιο του 15? 75. Σωστό. Πώς ονομάζεται η βασίλισσα στην τράπουλα? Δάμα. Σωστό. Εδώ θα ήθελα να πω ότι για τη φιάπα θα μπορούσαμε να το εκλάβουμε και σαν σωστό. Mm-hmm. Γιατί η κοπέλα το διατύπωσε, είπε το τακούνι. Θα παρακαλέσω άλλο η περιψωμένη σόλα από το τακούνι. Μάλιστα. Έχετε δίκιο, ζητώ συγγνώμη. Προσπάθησα να πάρουμε μια κάτι ερώτηση παραπάνω. Ξέρεις τι αυστηρή είναι, δεν μπορεί να φανταστείς. Λοιπόν, πάμε. Να δούμε τι λέει η τρία. Mm-hmm. 100 ευρώ πουλά. Πες μου πια να ανοίξω. Το 12. Τη 12. 200, έχουμε ήδη 300 ευρώ πουλά. Μετά. 11. Πάμε. Και 500, ευτυχώς πήρες το 500-άρικο. Και 10. Ωραία. 100, 200, 900. Μια χαρά, γιατί φίλοι στην αρχή. Όπως στην αρχή τρελάθηκα, λέω, θα μου πει καμία απάντηση. Τι έπαθες. Από το σπίτι είναι πιο εύκολο. Ναι, ναι, είναι πιο εύκολο. Ναι, ναι. Εδώ είναι και το άγχος. Αλλά εσύ έχει κυριεύσει το άγχος εδώ και πολλή ώρα, σε έχω δει. Δεν το περίμενα όταν φτάσω στο τελικό βασικά. Λες, θα πάω και ό,τι βγει. Θα πάω και ό,τι βγει. Ωραία, βλέπουμε και όλες τις, όλα τα ποσά. Στη νούμερο 4 ήταν το χιλιάρικο. Το πιο ιταλικό νησί είναι διάσημο έργα τέχνης από γυαλί που παράγονται εκεί, είναι το Μουράνο. Εκείνη την ώρα μπλοκάρει κανείς, το καταλαβαίνω. Ναι. Φίλοι μου, 900 ευρώ πουλά. Καλά είναι, μια χαρά είναι. Ναι. Και ευχαριστούμε που ήσουν κοντά μας, Ανατολή μου. Ευχαριστούμε πολύ. Τηλεθεατόπουλά μου, φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Αύριο εδώ στο Next Please. Γεια σας.